Οι δύο αυτοί υπάλληλοι βρίσκονται απομακρυσμένοι από τον τόπο τους, όπου το τελικό τους πεπρωμένο τους βρίσκει το Καριωτάκι στην Πρέβεζα και τον Ηλιγιά στο Κυρκής. Μέσα από την ψυχοσύνθεση των στιγμών ύπαρξης αυτών των ποιητών γράφονται δύο αντίστοιχα ποίηματα. Η Πρέβεζα του Καριωτάκι το 1928 και το Κυρκής του Ηλιγιά το 1931. Πριν όμως μιλήσουμε για τα δύο αυτά ποίηματα και για τους ιδεολογικούς ομοιότητες τους, ιδεολογικές ομοιότητες τους, ας πούμε δύο λόγια για τον Κώστα Καριωτάκη. Ο Καριωτάκης δεν υπήρξε απλώς και μόνον ένας καθαρός εντός εισαγωγικών ποιητής, αφού στο έργο του δεν λείπει η κριτική της καθημερινής ή και της κοινωνικής πραγματικότητας. Όπως αυτό το βλέπουμε στο ποίημά του «Ο Μιχαλιός» ή με τον άλλο τίτλο «Στρατός». Αλλά ακόμη φτάνοντας και ως το πεζό με τον τίτλο «Κάθαρσης» και το κοινωνικό ποίημα «Η παιδιάς και των νεκροταφείων», με το οποίο ο Καριωτάκης αντιτάσσεται στη δικτατορία του Παγκάλου. Αλλά επίσης και με το ποίημά του «Οξύτατα κοινωνικό» με τον τίτλο «Στο άγαλμα της ελευθερίας που φωτίζει τον κόσμο». Μέσα σε έναν πολιτικό κύκλο κειμένων, όπως αυτά έχουν χαρακτηριστεί, ασκείται μια έντονη κριτική κοινωνική, η οποία μας οδηγεί τελικά στην αμφίδρομη σχέση της με την δραστηριότητα του συνδικαλιστή Καριωτάκη. Με την τελευταία αυτή ιδιότητα συνδέει τη δεσμενής μετάθεσή του, άλλωστε, αρχικά στην Πάτρα, στις αρχές του 1928 και στη συνέχεια, μετά από λίγους μήνες, στην Πρέβεζα. Η έμμονη όμως ιδέα που ταλάνιζε τον Καριωτάκη ήταν η επιστροφή του στην Αθήνα ή και ακόμη η εγκατάστασή του στο κοσμοπολίτικο Παρίσι. Σε μια σχεδόν παράλληλη πορεία και ο Ηλιγιά γράφει, όπως προαναφέραμε, το αντιμιλιτεριστικό ποίημα «Μιλιτερισμός ή Μπότα» και γενικότερα γράφει ποίηματα με έντονη τη διάθεση της κριτικής προς την ελληνική κοινωνική πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Ηλιγιά, διεκόμενος από τα Γιάννενα, θα καταφύγει στην Αθήνα και για λόγους βιοπορισμού εγκαθίσταται στο Κυρκής ως καθηγητής γαλλικής στο εκεί γυμνάσιο. Και ο Ηλιγιά, όπως και ο Καριωτάκης, περιμένουν τη μετάθεσή του σε μια μεγαλύτερη πόλη, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη ο Ηλιγιά. Σε αυτό το σημείο, ας εξετάσουμε την πολιτική παύλα κοινωνική ποιήση των δύο ποιητών. Διαπιστώνουμε έτσι ότι ο Καριωτάκης δεν είναι άμυρος της πολιτικής κριτικής στα ποίηματά του. Όπως για παράδειγμα, όπως αναφέραμε τον τίτλο, στο ποίημά του με τον τίτλο «Η παιδιάς και των νεκροταφείων» ή «Πίναξ η Μυτιλής», γράφει ο Καριωτάκης. «Μα το χαριτωμένο περιβόλι, αίμα και δάκρυα το έχουν ποτίσει. Αδιάκοπα τα δέντρα ξεκινούνε και οι πέτρινοι σταυροί σκίζουν σα χέρια τον ουρανό που σύννεφα περνούνε, τον ουρανό που είναι χωρίς αστέρια». Ωραίο, φρικτό και απέριτο τοπίο. Ελεογραφία μεγάλου διδασκάλου. Αλλά του λείπει μια σειρά ερηπείων και επίσημος αγχώνει του Παγκάλου. Την ίδια εποχή, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Παγκάλου, ο Ηλιγιά φυλακίζεται και στην απομόνωση της φυλακής στα Γιάννενα θα γράψει το ποίημά του «Πίσω από τα κάγκελα» ή αλλιώς με δεύτερο τίτλο «De profundis», εκ βαθέων. Γράφει «Βαριά βαριά στη σάκρα μου κλωτούν τα σιδερά σου, σκλαβιά πικρή, σκλαβιά αιματοβιζάστρα, και λαχταράω για λύτρωμα για τον πλατίνα γέρα, μα όι με τριπλά της φυλακής τα κάστρα. Μαύρε σατράπε, άυγριε φωνιά, δε με νικάς ωστόσο, και ταπεινά η ψυχή μου δε λυγίζει. Δε ζητιανεύω λευτεριά, δε ζητιανεύω χάρη. Στην πόρτα, ο Κάιν, το κρίμα σου σταλάζει». Ακολουθώντας αυτή την πορεία, ο Ηλιγιά προχωρά σε μια πλέον ριζοσπαστική ποίηση, όπως αυτό ξεπροβάλλει από το ποίημα «Πόρνη», με τον ενδεικτικό τίτλο που αναφέραμε. Πως
ξέπνησε σε μεγαλύτερη η πολιτεία η πικρή. Το φδέλιγμα, τα πέσιο φδέλιγμά σου, πόρνηξε διάντροπη, ίσα με τα κράσπεδα έχει φτάσει. Και στο μεθύσι της λαγνίας παραδομένη αλιά σου, ρουφάς το πύρινο κρασί στις αμαρτίας το τάση. Το ρεζεσμένο μου δεξί, το μπράτσο ταντριωμένο, στο παλατχί σου ασήκωσα επάνω το ρημάδι. Αλή σου πόρνη, κατάηλη, το τέλος σου γραμμένο, στράφτη με πύρινα ψηφιά στο χρόνο τα σκοτάδια. Ας προσεχθεί εδώ ότι το αλληγορικό μήνυμα που δίδεται στον τελευταίο παρατηθέμενο στίχο, όπου προδιαγράφεται με πύρινες ψηφιά το τέλος της πολιτείας πόρνης στου χάρου τα σκοτάδια, έστω και αν αυτό το τέλος ορίζεται από τον Ηλιγιά σε ένα μέλλον ακαθόριστο. Δεν είναι τυχαίο ακόμη ότι ο ποιητής του Κυρκής, Ηλιγιά, όπως λέμε ο ποιητής της Πρέβεζας για τον Καριωτάκη, ποιητής του Κυρκής, καθότι έγραψε το ποίημα με τον τίτλο Κυρκής, αφιερώνει το ποίημά του αυτό, Κυρκής, στη μακάρια σκιά του ποιητή της Πρέβεζας. Το θέτει ως μότο. Αφιερώνεται, λέει, στη μακάρια σκιά του ποιητή της Πρέβεζας. Δηλαδή, στον Κώστα Καριωτάκη, 1931. Αντιπαραβάλλουμε κάποιους στίχους από τα δυο τους ποίηματα, αρχίζοντας ενδεικτικά από τους πρώτους στίχους. Και θα αποδείξουμε εδώ ότι πιθανώς και τα δυο αυτά παράλληλα ποίηματα προκύπτουν ως ανάγνωση ενός ενιαίου κατά το περιεχόμενο συνόλου νοημάτων. Θα δίνω πρώτα Κυρκής, Πρέβεζα. Κυρκής, Πρέβεζα. Να δούμε πού θα καταλήξουμε. Αχ, πόσο οδυνηρό και απέσιο, Κυρκής. Σε ένα στενό τραγικό πλαίσιο η ζωή σου να λιμνάζει οκνή, η ανία το θρήνο να αρχινάει και σβούρο να στριφογυρνάει στον ίδιο άξονα η ψυχή. Πρέβεζα. Θάνατος είναι κάρδιες που χτυπιούνται στους μαύρους τοίχους και στα κεραμίδια. Θάνατος οι γυναίκες που αγαπιούνται καθώς να καθαρίζουνε κρεμμύδια. Επίσης, Κυρκής. Του ρεμβασμού τα γαλάζια ίχνη, στην ένδοξη ψυχρή πολύχνη να σβήνουν σαν μουντός καπνός. Πουρνό βραδύ, στην πονεμένη ψυχή βραχνάς να σου βαραίνει ο μολυβένιος ουρανός. Πρέβεζα. Θάνατος η λυρία σήματι δρόμοι, με τα λαμπρά μεγάλα ονόματά τους, ο ελαιώνας γύρω η θάλασσα και ακόμη ο ήλιος, θάνατος μέσα στους θανάτους. Κυρκής. Το ίδιο στρατή για το σχολείο και το φωκίτι το βιβλίο να κουβαλάς πάντα μαζί. Πρέβεζα. Θάνατος τα ζουμπούλια στο μπαλκόνι και ο δάσκαλος με την εφημερίδα. Βάσεις φρουρά, εξυπονταρχία πρεβέζεις, την Κυριακή θα ακούσουμε την πάτα. Και περατώνεται στα παρακάτω σημεία που θα δώσουμε το ψυχογράφημα μιας μονότονης ζωής σε μια τότε μικρή πόλη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρομαι στους στίχους. Αναφέρονται στους στίχους. Κυρκής, το Ηλιά, και ο λιμερής να αναρωτιέσαι στον κρύο το βούρκο που κυλιέσαι, να ζει κανείς ή να με ζει. Πρέβεζα, Καριωτάκης, περπατώντας αργά στην προκυμαία. Υπάρχω, λες, κι ύστερα δεν υπάρχεις. Και αναρωτιόμαστε εμείς όλοι. Μήπως ο Ηλιγιά, με το ποίημά του Κυρκής, μεταπεί ενός εισαγωγικών την Πρέβεζα του Καριωτάκη. Πρέπει πάντως να υποθέσουμε ότι πρέπει ο Ηλιγιά να είχε υπόψη του, κύριε Παπαθεοδόρου, το ποίημα Πρέβεζα του Καριωτάκη από τη δημοσίευση που είχε κάνει ο ίδιος ο Καριωτάκης το 1930 στο περιοδικό Νεαιστεία. Παραμένει πάντως γεγονός ότι ο και από αλλού γνωστός ως διανούμενος Ηλιγιά, με την αφαίρεση του ποίηματός του Κυρκή στη μακάρια σκιά του ποιητή της Πρέβεζας, υπήρξε ένας από τους λίγους που έσπευσε να αναγνωρίσει την προσωπικότητα του Κώστα Καριωτάκη. Και οι δύο, μέχρι πρόσφατα, είχαν θεωρηθεί ίσονες ποιητές. Και τούτο
λόγω των κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων των συγκεκριμένων εποχών, έως ότου η έρευνα καταλήξει να τους αποκαταστήσει πλέον ως ίδια παιδιά μιας ίδιας εποχής, σχετικά με την αληθή διάσταση του έργου τους. Σας ευχαριστώ.